Συναδέλφες και συνάδελφοι, βρισκόμαστε εδώ γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, 60 σωματεία, στις 30 του Νοέμβρη κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο. Γιατί η κυβέρνηση αρνείται να παραχωρήσει κτίριο το οποίο είναι στην αρμοδιότητα της ΔΥΠΑ ή του ΕΦΚΑ, αρνείται να παραχωρήσει κτίριο για να στεγαστούν τα σωματεία. Και γιατί αρνείται να παραχωρήσει κτίριο, μας το είπανε και σήμερα για άλλη μια φορά, γιατί αυτό που κυριαρχεί στη λογική τους είναι η εμπορική αξιοποίηση των ακινήτων που τα έχουν πληρώσει με αίμα στην κυριολεξία οι εργαζόμενοι από τις ασφαλιστικές τους φορές. Αυτά λοιπόν τα ακίνητα που είναι στο κέντρο της Αθήνας σε άλλες περιοχές της πόλης θέλουν να τα πουλήσουν ή να τα αξιοποιήσουν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για να τα κάνουν ξενοδοχεία στο περιβόητο πρότυπο της τουριστικής ανάπτυξης που έχει κατακλείσει το κέντρο της πόλης και έχει κάνει απλησίαστα τα ενοίκια ή τα κτίρια συνολικότερα για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες και για τα σωματεία. Μάλιστα, στη συνάντηση που κάναμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Μιλαπίδη, η συνάντηση ήταν πιο πίσω σε σχέση με αυτά που μας είχε πει η ηγεσία του Υπουργείου τον Ιούνιο. Δηλαδή μια μεταβατική λύση, μια παραχώρηση έστω ορισμένων ρόφων για να στεγαστούν τα 60 σωματεία. Σήμερα μας είπαν ότι ούτε αυτό είναι δεδομένο. Κάνανε πίσω δηλαδή και σε σχέση με αυτό που μας είχαν υποσχεθεί τον Ιούνιο. Μάλιστα μας είπαν ότι η κυρία Υπουργός, η οποία ήταν στη συνάντηση, η κυρία Κεραμέως, ότι τώρα λέει δεν ξέρει τίποτα και ότι νόμιζε λέει ότι τα προβλήματα των σωματείων είχαν λυθεί. Έσχος, ντροπή και έσχος και για την κυρία Υπουργό και για αυτό το Υπουργείο που πετάει στον δρόμο 60 σωματεία νομίζοντας ότι έτσι θα ξεμπερδέψει με τους εργαζόμενους και τις διεκδικήσεις τους. Είναι γελασμένοι. Θα είμαστε εδώ πέρα κάθε εβδομάδα αν χρειαστεί να λυθεί αποφασιστικά το πρόβλημα της στέγασης των σωματείων. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που η επίθεση από τους εργοδότες και από την κυβέρνηση θα ενταθεί. Δεσμεύτηκαν τουλάχιστον ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνουν άλλη μια επικοινωνία με τις αλληπροσωπείες των σωματείων να μας προτείνουν έστω και τελευταία στιγμή μια λύση. Άρα, την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε την απάντησή τους και θα ενημερώσουμε πολύ συγκεκριμένα για τα επόμενα βήματα. Τους λέμε όμως ότι πίσω δεν κάνουμε. Τα σωματεία θα στεγαστούν με το έτσι θέλω να είναι σίγουρο να είναι αποφασισμένοι και προετοιμασμένοι. Καλή συνέχεια, καλόν αγώνα.